Ήταν ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1993 στο κέντρο Χρυσή Νύχτα στις Τρεις Γέφυρες. Η ώρα ήταν ήδη 6 όταν ο 30χρονος Μιχάλης Μακρυγιάννης ζήτησε να τραγουδήσει η Άννα Μαρία. Όμως οι υπάλληλοι είχαν αρχίσει να μαζεύουν τα τραπέζια και έκλειναν ταμείο. Στην άρνηση του Μέτρ για την παραγγελιά προστέθηκε και ο λογαριασμός που έφτασε στην ίδια στιγμή στο τραπέζι και ο 30χρονος δραπέτης έγινε πυρ και μανία. Χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, βγήκε έξω, πήρε από το αυτοκίνητο το 9 πιστόλι του και μπήκε αποφασισμένος. Από το δολοφονικό του αμόκ δεν γλίτωσε ούτε ο 26χρονος φίλος του Αντώνης Δημητρόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να το συγκρατήσει. Έπεσε νεκρός δίπλα στον ταμεία Στέλιο Χριστοδουλάκη 43 χρόνων. Ο ταμείας πλήρωσε πρώτος την ανεξέλεγκτη οργή του πιστολέρο που στη συνέχεια άδειασε το εννιάρι τραυματίζοντας ακόμη τον 32χρονο σερβιτόρο Θανάση Μαντά και τον Θανάση Μάνθο 40 χρόνων. Έπειτα ο δράστης μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητό του. Τον ακολούθησαν ο αδελφός του νεκρού φίλου του Χάρης Δημητρόπουλος 28 χρόνων, καθώς ήταν και αυτός δραπέτης από τις φυλακές της Λάρισας και οι δύο κοπέλες που διασκέδαζαν μαζί τους. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα αποτυπώματα του Μιχάλη Μακρυγιάννη πάνω στο ποτήρι του και όταν έδειξαν τη φωτογραφία του στην νεαρή τραγουδίστρια που είχε πάει για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, πήραν καταφατική απάντηση. Η ταυτότητα του δολοφόνου είχε βρεθεί και ήταν σεσημασμένος. Μόλις στα 22 του χρόνια έκανε τον πρώτο του φόνο ο Μιχάλης Μακρυγιάννης. Ήταν 20 Δεκεμβρίου 1985 όταν πάνω σε ένα καυγά για μια σερβιτόρα κάρφωσε το στιλέτο του στο λαιμό του 29χρονου θαμώνα Αναστάσιου Βαλταδόρου σε ένα μπαρ στα Τρίκαλα. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 23 ετών, αλλά στις 5 Οκτωβρίου 1990 απέδρασε από τη μεταγωγική κλούβα καθώς μεταφερόταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Όταν στις 18 Ιουλίου 1991 έγινε ληστεία στην Εθνική Τράπεζα Σερβίων Κοζάνης, από όπου οι δράστες άρπαξαν 8 εκατομμύρια δραχμές και τραβάτισαν στα πόδια ένα πελάτη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες ήταν ο Μακρυγιάννης, η αδελφή Παλαιοκώστα, ο Κώστας Σαμαράς και ο Χάρης Δημητρόπουλος. Μετά το μαγελιό στη Χρυσή Νύχτα, ο 30χρονος καταζητούμενος από τη Γελάνθη Καρδίτσας έμπλεξε σε άλλους δύο φόνους. Παραμονές Χριστουγέννων του 1993 πυροβόλησε την 32χρονη τραγουδίστρια Αγγελική Τσενεμπή επειδή του είπε ότι εάν τη ρωτούσε η αστυνομία θα έλεγε την αλήθεια, αηδιασμένη από τα εγκλήματά του. Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε μετά από τρίμηνη μάχη με το θάνατο σε νοσοκομείο του Καναδά. Την 1η Απριλιά του 1994 οι αστυνομικοί στρίμωξαν το Μακρυγιάννη στην οδό Ανατολικής Ρωμιλίας στην Πετρούπολη, όπου είχαν εντοπίσει την κλεμμένη Mercedes με την οποία κυκλοφορούσε, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει πυροβολώντας εναντίον τους. Αποφάσισε τότε να πάρει εκδίκηση από τον άνθρωπο που όπως πίστευε τον είχε δώσει την ασφάλεια, τον ταχυδρομικό διανομέα Ηλία Λιάβα 42 χρόνων. 6 μήνες αργότερα μαζί με τον 46χρονο φίλο του Κώστα Τέγα τον σκότωσε στα Λεγρενά. Στις 20 Δεκεμβρίου 1994 ο δραπέτης συνελήφθη μετά από γιγαντιαία επιχείρηση στο κρυσφύγετό του στη γαλάζια ακτή στο Λαγονίσι. Μαζί του ήταν και ο Θεοχάρης Τεμπερεκίδη 41 χρόνων, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία τον προμήθευε με όπλα και κλεμμένα αυτοκίνητα. Ως μέλος της πείρας Σαμαρά Παλαιοκώστα κατηγορήθηκε για άλλες 4 ληστείες τραπεζών και μία απόπειρα. Ο ίδιος ομολόγησε μόνο το φωνικό στη Χρυσή Νύχτα υποστηρίζοντας ότι ήταν μεθυσμένος. Τα επόμενα χρόνια πηγαινοερχόταν στα δικαστήρια μαζεύοντας ισόβιες και πολυετής καθήρυξης για τις δολοφονίες της Τσενεμπή και του Λιάβα
και για άλλα αδικήματα που κάλυπταν το μισό ποινικό κώδικα. Ο Μακελάρης, όπως τον χαρακτήριζε η αστυνομία, χρησιμοποιούσε το όπλο με όση ευκολία άνοιγε ένα κουτί μπύρας. Την 1η Αυγούστου 2006, ο Μιχάλης Μακρυγιάννης κηρύχθηκε δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά από πενθήμερη άδεια. Η απόδρασή του θεωρήθηκε σκανδαλώδης καθώς δεν ήταν η πρώτη παρά το βαρύ ποινικό του παρελθόν. Μέχρι να συλληφθεί και πάλι στο Χαϊδάρι μαζί με τον ρομπέν των τραπεζών Γιώργο Πολυδόρου στις 17 Οκτωβρίου 2007, πρόλαβε να ληστέψει 7 υποκαταστήματα τραπεζών. Ο διαβόητος κακοποιός άφησε εμβρόντιτους στους δικαστές του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λάρισας, όπου δικάστηκε τον Μάρτιο του 2008 για τη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα, όταν είπε στην απολογία του ότι οι ληστείες είναι κάτι εύκολο και το μόνο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Όπως εσείς πηγαίνετε στο καφενείο για τον καφέ σας, έτσι και εγώ μπορώ να πάω σε μια τράπεζα και να τη ληστέψω, πρόσθεσε. Τελικώς καταδικάστηκε σε κάθριξη 21 ετών και 8 μηνών. Παρόλα αυτά, τον Αύγουστο του 2012 πήρε και πάλι άδεια, την οποία παραβίασε. Τρεις μήνες αργότερα εντοπίστηκε σε ένα διαμέρισμα στην οδό Μαντός Μαυρογένου στο Περιστέρι και συνελήφθη. Η ασφάλεια βρήκε μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, 8.000 ευρώ, 19 κινητά τηλέφωνα και του χρέωσε άλλες 4 ληστείες τραπεζών στην επαρχία. Από τότε ο Βαρυπινίτης ήταν έγκλειστος στις φυλακές Χανίων και κάθε τόσο υποστήριζε με επιστολές του ότι η δικαιοσύνη οφείλει να τον αποφυλακίσει. Τελικά, σύμφωνα με το Βήμα, ο 57χρονος πλέον Μιχάλης Μακρυγιάννης αφέθηκε ελεύθερος στις 20 Ιουλίου 2020. Ο Μιχάλης Μακρυγιάννης, ο οποίος είχε καταδικαστεί 4 φορές ισόβια για 5 δολοφονίες, αφέθηκε ελεύθερος σύμφωνα με τα κρατικά έγγραφα που αποκαλύπτει το Βήμα ύστερα από τον υπολογισμό 1.370 ημερών εργασίας στη φυλακή λόγω της φίτησής του στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Με βασικούς όρους αποφυλάκησης, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή του μια φορά το μήνα έως τον Απρίλιο του 2027 σε αστυνομικό τμήμα περιοχής της Θεσσαλίας, την οποία διαμένει.